γροθιά στο στομάχι είναι η άλλη πλευρά της πόλης του Ηρακλείου με τα ανθρώπινα δράματα των αστέγων. Είμαι μέχρι εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω μετά εγώ. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει το μυαλό μου. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή. Αν υπάρχει κάποιος χώρος, κάποιος έχει ένα δωμάτιο να μου παραχωρήσει και να έχει ένα μπάνιο μέσα, αυτό τίποτα άλλο. Η μάχη για την επιβίωση είναι καθημερινή για τον 33χρονο Λευτέρη, τον οποίο συναντήσαμε να κοιμάται σε ένα παλιό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην περιοχή των Δειλινών. Θυμάστε στο ασθενοφόρο, έχει και ποντικούς μέσα? Ναι, έχει, αλλά έχω κλείσει όλες τις τρύπες και έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο τείχωμα του ασθενοφόρου, στο πάτωμα, και δεν βγαίνουν έξω. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Έχετε βοήθεια εδώ από τους κατοίκους? Μου φέρουν κάτι φαγητό. Μου φέρουν φαγητό, μου φέρουν ρούχα, μου φέρουν κουβέρτες. Οι γείτονες. Και εγώ από αυτά που μου φέρουν, επειδή μου φέρουν και είναι πολλά, βάζω και εγώ τις άντες και τις πάω και τις κρεμάω, πώς λέγεται, στο ταμπελάκι που είναι για τους άλλους στόχους. Ναι, στον τοίχο της καλοσύνης. Στον τοίχο της καλοσύνης, ναι. Δούλεψα μια δεκαπενταριά μέρες στις ελιές τώρα το χειμώνα. Πότε κοιτάζω καμιά εφημερίδα, μπας και βρω κάτι. Αλλά δεν βρίσκω. Εμένα αύριο το πρωί να έρθει κάποιος να μου πει, έλα για δουλειά να πάμε να δουλέψει, θα πάω. Τους προηγούμενους μήνες είχε βρει καταφύγιο στο κομμένο Μπεντένι, αλλά και σε εγκαταλειμμένη οικοδομή στο Ηράκλειο. Εγώ το καλοκαίρι κοιμόμουν στο κομμένο Μπεντένι, στο αρχείο μέσα στον Τρούλο. 3 μήνες ήμουν εκεί, 3,5. Και μετά μαζευτήκαν κάτι ξένοι, κάτι άλλοι και μπήκαν και αυτοί μέσα και έφυγα εγώ από εκεί. Και με έχουν ενοχλήσει 3-4 φορές να φύγω για να φύγω. Θα τους το φάω. Να πάω να μείνω δηλαδή στην οικοδομή που έμενα πριν. Εγώ δεν θέλω να έχω ένα δωμάτιο, ένα μπάνιο. 8 μήνες έχω να κάνω μπάνιο. Με μαντιλάκια καθαρίζομαι. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η ζωή του άλλαξε προς το χειρότερο, όπως μας περιέγραψε, με τον ίδιο να χάνει τη δουλειά του την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας. Από τα Χανιά ήρθα, μόλις πέθανε ο πατέρας μου και με βγάλανε οι αδελφές μου από το σπίτι. Δούλευα αγροτικές δουλειές από εδώ από εκεί μέχρι να βρω κάτι μόνιμο. Βρήκα κάτι μόνιμο σε ένα εργοστάσιο, επιπλοποιείο ήταν. Δούλεψε εκεί πέρα περίπου 1 χρόνο. Μόλις έπιασε ο κορονοϊός, μεγάλη εβδομάδα το αφεντικό, σταμάτησε άτομα. Άντεξα και 2 μήνες στο Νίκη και μετά βρέθηκα στο δρόμο. Ζητιανεύει στους δρόμους με τον άστεγο να πέφτει πρόσφατα θύμα κλοπής από άγνωστο, ο οποίος του άρπαξε το τσαντάκι με τις οικονομίες του. Τους έλεγα συγγνώμη, είμαι άστεγος, δεν έχω να φάω, μου δίνανε κάτι της. Ναι, είχα το τσαντέκι κρεμασμένο απάνω μου και έρχεται ένας από πίσω, ξεκουμπώνει και έτρεξε περίπου στα 300 μέτρα. Ανοίγει το τσαντάκι, παίρνει τα λεφτά από το πορτοφόλι, τα πετάει όλα κάτω και σηκώνεται και φεύγει. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, με τον ίδιο να αναφέρεται και στην άλλη όψη της ζωής, την αλληλεγγύη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Ποτέ το περίμενατε αυτό? Όχι, ποτέ. Να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση. Να έχω 3 αδερφές και να μην τις νοιάζει ότι είμαι στον δρόμο. Και να με βοηθάει ο ξένος κόσμος και να με βοηθάνε οι δικοί μου.